Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ορίσατε. Ένα live news εδώ μέχρι και τις 8.30 πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΕΝΑ Channel. Εδώ να σας μεταφέρουμε λίγο την επικαιρότητα και όλα όσα μας απασχόλησαν τη σημερινή ημέρα. Και φυσικά θα ξεκινήσω με το περιστατικό που συνέβη στην πόλη της Καβάλας, με μια λάμπα η οποία ξεκόλλησε ουσιαστικά από την θέση της και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί, ευτυχώς δεν υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Όμως αυτό έφερε στην επιφάνεια το θέμα που αφορά την αλλαγή όλων των λαμπών που βρίσκονται στην πόλη της Καβάλας, κατά πόσο φυσικά επηρεάζουν τους πολίτες ή όχι, και αν υπάρχουν και άλλου τέτοιου είδους λάμπες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα ανά πάσα στιγμή. Όλα αυτά λοιπόν συζητήθηκαν το πρωί στην εκπομπή Πρώτο Θέμα με τον κύριο Χαραλαμπίδη, ο οποίος, ο προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, ο οποίος έκανε εκτενή αναφορά στο τι ακριβώς συνέβη και φυσικά τις προϋποθέσεις για την αλλαγή όλων αυτών των φωτιστικών τα οποία βρίσκονται στην πόλη της Καβάλας, οδοφωτισμού, τα οποία είναι επικίνδυνα για τους πολίτες. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Ένα σοβαρό περιστατικό φαίνεται πως συνέβη το βράδυ της 3ης 20 Δεκεμβρίου στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού στην Καβάλα, όταν μια λάμπα οδοφωτισμού πήρε φωτιά, ξεκόλλησε και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, ευτυχώς προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές και όχι τραυματισμούς. Για το θέμα ενημερώθηκε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας, με τον προϊστάμενο Μάκη Χαραλαμπίδη να αναφέρει σχετικά στο ένα channel πως το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να γίνει αλλαγή των φωτιστικών στις κολόνες οδοφωτισμού. Έγινε ένα βραχυκύκλωμα και με αυτό το βραχυκύκλωμα πήρε φωτιά το πλαστικό και μετά, καταλαβαίνετε, έπεσε το φωτιστικό επάνω στο αυτοκίνητο. Ήδη το συζητήσαμε το πρωί σε μια συνάντηση που είχαμε με τον προϊστάμενο του ηλεκτροφωτισμού, τον νέο προϊστάμενο, τον κύριο Καρασάβα, και θα βάλουμε στο πρόγραμμα αυτά τα φωτιστικά να τα αλλάξουμε, γιατί και άλλη φορά μας έχουν δημιουργήσει πρόβλημα παρόμοιο. Βέβαια δεν ήταν ακριβώς το ίδιο, αλλά παρόμοιο. Πήρανε φωτιά δηλαδή και το πλαστικό φωτιστικό. Κοιτάξτε, το θέμα καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι το θέμα να μην υπάρχει κάποιο πολίτη που περνάει εκείνη την ώρα, να μην έχουμε κάτι χειρότερο. Αυτό, αυτό είναι το πιο σοβαρό. Ναι, επειδή τα θεωρούμε επικίνδυνα, μετά από αυτό που έγινε, τα θεωρούμε επικίνδυνα, γι' αυτό θα κοιτάξουμε άμεσα. Η πρώτη μας δουλειά είναι μόλις προμηθευτούμε τα ανάλογα υλικά να πάμε και να τα αλλάξουμε αυτά τα φυσικά όλα, ώστε να μην έχουμε παρόμοιο σύμφωνο στην πολιτική. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στη Λίμνο. Μια υπήγουσα αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης από την Λίμνο στην Αθήνα με ένα 55χρονο που έχριζε άμεσης βοήθειας. Αμέσως κινητοποιήθηκε και φυσικά το νοσοκομείο της Λίμνου με τον διοικητή να δίνει οδηγίες ώστε να μεταφερθεί άμεσα ο ασθενής στο νοσοκομείο της Αθήνας. Και αυτό επαναφέρει, ξέρετε, πάρα πολλά δεδομένα, κατά πόσο είναι προετοιμασμένα τα νησιά, κατά πόσο μπορούν άμεσα να μεταφέρουν τους ασθενείς, φυσικά να μην χάνονται οι ανθρώπινες ζωές. Από την άλλη πλευρά, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι και ό,τι καλύτερο που μπορεί να είναι με το μέρος το δικό μας και κατά πόσο ασφαλής είναι μια τέτοια μεταφορά. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του διοικητή του νοσοκομείου της Λίμνου. Αεροδιακομιδή 57χρονου ασθενή σε νοσοκομείο των Αθηνών πραγματοποιήθηκε την 3η 20 Δεκεμβρίου προκειμένου να τοποθετηθεί στον αιμοκαθαρόμενο ασθενή φλεβικός καθετήρας, ιατρική διαδικασία που δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστεί στο νοσοκομείο της Λίμνου. Ήταν μια διακομιδή ενός νεφρολογικού ασθενή και έγινε διακομιδή για να γίνει κάποια εξειδικευμένη ιατρική πράξη στην Αθήνα, η οποία δεν μπορούσε να γίνει στο νοσοκομείο. Μεταφορά η οποία είναι καλό ασθενής, έχουμε εικόνα, διοικητά μου. Ναι. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, απλώς δεν μπορούσε να γίνει αυτή η ιατρική πράξη στο νοσοκομείο μας. Είναι εξειδικευμένη. Είχατε και άλλα περιστατικά το τελευταίο διάστημα? Το τελευταίο διάστημα δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Προσπαθούμε και εμείς να τα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν κατά καιρούς. Δυστυχώς το χειμώνα ο καιρός δεν είναι σύμμαχος όπως το καλοκαίρι. Ισχύει αυτό. Δυσχεραίνει κάποιες εξειδικευμένες διακομιδές που γίνονται και απαιτούνται κατά καιρούς. Την ίδια ώρα μία ακόμη διακομιδή ασθενή πραγματοποιήθηκε από τη Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε πλέον ένα ασθενοφόρο σκάφος
του λιμενικού, το οποίο πραγματικά έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες που στο παρελθόν δεν διέθετε η περιοχή, ούτε βέβαια τα αντίστοιχα σκάφη. Τα σκάφη ήταν περιπολικά. Αυτό είναι ένα σκάφος το οποίο με αρκετά μποφόρ μπορεί να ταξιδεύσει και να δώσει λύσεις σε τέτοιου είδους ζητήματα που έχουν σχέση με τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Εκτιμώ ότι αυτή η κίνηση, το να έχουμε αυτό το σκάφος, το οποίο όπως ξέρετε και η περιφέρεια έδωσε την καλύτερη, θα λέγαμε, δυνατή βοήθεια και οικονομική, αλλά και σε άλλους τομείς μέσω του ΕΣΠΑ, μπορώ να πω ότι αποτελεί πλέον ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που λειτουργεί υπέρ της Αμοθράκης και ενδεχομένως, αν χρειαστεί, και για άλλα νησιά στη μεταφορά ασθενών, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτό γινόταν με την καταδίωξη του λιμενικού και ήταν οι συνθήκες βέβαια διαφορετικές. Τώρα μιλούμε ότι έχει όλον τον εξοπλισμό που μπορεί να μεταφέρει ασθενή με τη συνοδεία γιατρού και αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός που πραγματικά νομίζω αναβαθμίζει και την διακομιδή των ασθενών αλλά γενικότερα και την ταχεία προσφορά νοσοκομιακής περίθαλψης. Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα. Έρχονται τα καλάθια του νοικοκυριού, τα καλάθια των Χριστουγέννων, το καλάθι του Αη Βασίλη και φυσικά όλοι οι επαγγελματίες από τη δική τους πλευρά. Ο καθένας προσπαθεί να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί στους πελάτες του, φυσικά στις χαμηλότερες των τιμών. Τα κρεοπολία λοιπόν έχουν φορέσει και αυτά τα καλά τους, αναμένουν τους πελάτες τους, έχουν γεμίσει με τα εμπορεύματά τους και ουσιαστικά είμαστε πρώτο πυλών των Χριστουγέννων, την ημέρα των Χριστουγέννων, όπου όλοι θα τιμήσουν το κρέας. Πάμε να παρακολουθήσουμε έτσι ένα συνολικό ρεπορτάζ για τα κρεοπολία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Ομοσπονδία Κρεοπολών διατύπωσε τα παράπονά της για την προώθηση της αγοράς κρέατος από τα σούπερ μάρκετ προς το Υπουργείο και τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη. Γι' αυτό μας μίλησε ο πρόεδρος των Κρεοπολών Νομού Καβάλας, κύριος Κώστας Κεχαγιάς. Μια μικρή πτώση υπάρχει, θα έλεγα. Δεν αντιμετωπίζεται όμως με την ανάλογη προσοχή από τον κόσμο, γιατί θέλουν να βάλουν μέσα στο καλάθι του κυριού και το κρέας. Πράγμα που σημαίνει για μας. Είναι ένας μεγάλος πόλεμος από την ίδια την κυβέρνηση, ένας αθέμητος ανταγωνισμός και δεν μπορεί να αγοράζει το κρέας στο κρεοπωλείο η κάθε νοικοκυρά που ξέρει τι είναι ελεγμένο, πιστοποιημένο, με μια αγνώστου προελεύσεως που πουλάνε τα κρέατα στα σούπερ μάρκετ. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να ενημερώνουμε πάρα πολύ τον κόσμο και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προσωπικά και θέλουμε να τους πούμε, δηλαδή, να έχουν την προσοχή τους πάρα πολύ στραμμένη, ιδίως αυτές τις ημέρες για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, τι θα αγοράσουν και πώς θα το αγοράσουν από τα σούπερ μάρκετ. Μεγάλη προσοχή. Εμείς μπορούμε να τους πούμε τα πάντα, να τους ενημερώσουμε για τα πάντα. Τα μάρκετ δυστυχώς δεν τα κάνουν αυτά. Θέλω να πω τον κόσμο να είναι πολύ προσεκτικός και πολύ επιφυλακτικός στις αγορές του από τα μάρκετ. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η δουλειά, κακά τα ψέματα. Ακόμα σφιγμομετρούμε λίγο το τι θα γίνει ακριβώς. Ο κόσμος βγαίνει, μαθαίνει τιμές, κάνει έρευνα. Επιτέλους, μετά από χρόνια, αρχίσαμε να βλέπουμε τον κόσμο να κάνει έρευνα για να πετύχει και φθηνό αλλά και καλό. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Στην ουσία, εκείνη θα είναι το τρίμερο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και μετά τα Χριστούγεννα το ίδιο πριν την πρωτοχρονιά. Ναι, έτσι θα γίνει, αλλά θα γίνει σε κύμα, έτσι όπως αναμένεται, γιατί ούτε παραγγελίες πολλές υπάρχουν. Οπότε θα γίνει ένα μαζικό ντου και όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Λοιπόν, αυτά μαζικές αγορές αναμένονται. Υπήρχε μια αύξηση από εχθές, καθώς πληρώθηκαν και τα επιδόματα σε όλες τις ευάλωτες οικογένειες. Να πούμε ότι διπλό είναι το επίδομα ενοικίου. Ήρθε το ποσό των 250 ευρώ, τα οποία ήταν σαν ενίσχυση και φυσικά το ΚΕΑ, το οποίο και αυτό δόθηκε η πρώτη δόση. Κανονικά αναμένονται τέλος του μήνα να γίνουν και οι υπόλοιπες δόσεις. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Ξέρετε, μου κάνει πολύ μεγάλη απορία το γεγονός ότι για τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας πρέπει να επεμβαίνει μία τρίτη χώρα και να συζητά ουσιαστικά η Τουρκία με τη Γερμανία για τα θέματα που αφορούν τη δική μας χώρα. Λοιπόν, αυτό θα πάμε να δούμε. Μιλάει ο κύριος Γιάννης Μίτσιος, διεθνολόγος, φυσικά για τη συνάντηση που έγινε στην Άγκυρα, στο Βερολίνο, με την υπεύθυνη του κομμάτι που αφορά τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Πάμε να το δούμε. Αυτή η καταρχήν η συνάντηση που έγινε στο Βερολίνο έγινε με πρωτοβουλία της γερμανικής κυβέρνησης
και παρασκηνιακό ρόλο τρομερών πολιτιών, όπως φάνηκε από τα ρεπορτάζ και από τη δημοσιότητα. Είναι σε μια κομβική φάση οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερική και ιδιαίτερα με εμάς τώρα. Η Ελλάδα και η Τουρκία για πολύ καιρό δεν έχουν επίσημους διάβλους επικοινωνίας. Αυτά που ακούμε κάθε μέρα από την Τουρκία δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα στις σχέσεις επικοινωνίας των δύο πλευρών. Η Δύση από την άλλη πλευρά, κυρίως οι ΗΠΑ, θέλουν με οποιοδήποτε τρόπο στρατιωτικά και είδατε με τα F-16 και στο κομμάτι του στρατιωτικού με τον ΝΑΤΟ κτλ. Να την έχουν κοντά τους στην Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, ο ευρωπαϊκός παράγοντας παίζει μεγάλο ρόλο και κυρίως η Γερμανία λόγω των επενδύσεων, των οικονομικών σχέσεων και βέβαια μια διένεξη Ελλάδας-Τουρκία δεν συμφέρει για την περιφερειακή σταθερότητα και τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Τώρα, από εκεί και πέρα, εφόσον η συσκέψη ήταν μυστική και μάλλον διερευνητικού χαρακτήρα, το είπε και ο Γερμανός χθες ότι αυτό καλύπτεται από μια μορφή εμπιστευτικότητας και δεν μπορούμε να αναπτύξουμε πράγματα. Από εκεί και πέρα λοιπόν τώρα τι διαρροές υπάρχουν και πώς θα εξελιχθεί, εγώ κρατάω ένα μικρό καλάθι. Καλόν με ναι να γίνονται, να συναντιόνται. Η διπλωματία έχει πολλές εκφάσεις και μυστική και φανερή και γίνονται πράγματα που δεν λέγονται και λέγονται πράγματα που δεν γίνονται. Αυτά είναι μέσα στο διπλωματικό παιχνίδι σε μια πολύ έντονη συγκυρία. Και επίσης θα έλεγα ότι αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι δεν ξέρω η Τουρκία αν όντως θα βάλει νερό στο κράτησή της ή θα συνεχίσει αυτή την αδιέξοδη, θα έλεγα, πολιτική, την μαξιμαλιστική. Δηλαδή, συμφωνήσει ενδεχομένως μόνο για τα μάτια του κόσμου, λέτε, κύριε Μίτσιο, και συνεχίσει την επιθετική ρητορική της ή και ενδεχομένως και τις προκλήσεις. Εξαρτάται τώρα. Σε τέτοιες συναντήσεις πάντα η μία πλευρά προσπαθεί να διερευνήσει τι θέλει η άλλη πλευρά και πού μπορεί να το πάει. Γιατί πλέον οι Τούρκοι δεν είναι μόνο μέχρι το παλιό με το μοντέλο που ξέραμε για την ΑΟΣ και τα σύνορα, το Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Βάζει θέματα αποστρατικοποίησης νησιών. Είναι πολύ σημαντικά τελευταία τα οπλικά συστήματα που υπάρχουν πάνω στα νησιά. Έτσι, και βέβαια οι αγορές όπλων των Ελλήνων. Υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα. Από την άλλη πλευρά, αυτή η προσωπική, αν θέλετε, κόντρα που έχει ο Μενέντες με τον Τούρκο πρόεδρο και κάθε μέρα ανεβαίνουν οι στροφές και γίνεται αρκετά πολύ έντονη, νομίζω ότι και αυτό είναι ένας παράγοντας που δεν θα πρέπει να τον υποτιμήσει η Τουρκία και σίγουρα την ενοχλεί απίστευτα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και να καλησπερίσω τον κύριο Κώστα Μορφίδη, συντονιστής πλέον της Συμπαράταξης Πολιτών. Καλησπέρα, κύριε Μορφίδη. Καλησπέρα, κυρία Νεφρή. Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί και από έναν διαφορετικό ρόλο αυτή τη φορά. Αφορά την τοπική μας κοινωνία και φυσικά στην Συμπαράταξη Πολιτών για ένα θέμα που αφορά τις οικονομικές αλλά και τις επιτροπές ποιότητας ζωής. Ένας νόμος που κρίθηκε αντισυνταγματικός. Το μόνο, κύριε Μορφίδη, το οποίο θέλει να διευκρινίσουμε είναι από πότε πρέπει να γίνει η εφαρμογή αυτού του νόμου, αν έγινε η εφαρμογή και αν υπάρχουν καθυστερήσεις, καθώς κλείνοντας το 2022, πλέον κάποιοι από αυτούς τους δήμους περπατούν σε άλλη νομοθεσία, εντελώς διαφορετική, αποκλείοντας φυσικά την απαγόρευση αυτή. Κύριε Νεφρέμ, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από ένα άλλο θέμα, μιας και σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για την Καβάλα, μια που ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας στο εργοστάσιο φωσφορικών λιπασμάτων. Και θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μας προς την οικογένειά του και βεβαίως να, για άλλη μια φορά να επισημάνω τις τεράστιες ευθύνες που έχει η διοίκηση του εργοστασίου για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα ασφαλείας και να εκφράσω και εγώ την ανησυχία μαζί με την πλειοψηφία των πολιτών της Καβάλας για το εάν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ή να κοιμόμαστε ήσυχοι όταν έχουμε ένα εργοστάσιο το οποίο δεν λειτουργεί με ασφάλεια και δυστυχώς πεθαίνουν οι εργαζόμενοι στο βωμό του κέρδους εκεί. Τώρα, σε όσον αφορά την ερώτηση που μου κάνετε για τις επιτροπές, νομίζω ότι είναι θέμα δημοκρατίας αυτό. Όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάζει μία απόφαση και λέει ότι με βάση ότι εδώ έχει νοθευτεί η θέληση και η βούληση των Ελλήνων πολιτών που ψηφίσανε σε αυτές τις εκλογές, τότε
το ελάχιστο που έχει να κάνει ο κάθε φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να σεβαστεί αυτή την απόφαση και να μην παραπέμπει θέματα μέχρι να διευκρινιστεί τι ακριβώς θα γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια απόφαση για το τι θα γίνει στη συνέχεια με τις επιτροπές ποιότητας ζωής και οικονομικών. Άρα λοιπόν θα έπρεπε τις αποφάσεις να λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως κατά την άποψή μας έπρεπε να συμβαίνει εξ αρχή. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που κάναμε είναι να στείλουμε μια επιστολή στον Δήμαρχο και να επισημάνουμε αυτά τα θέματα, αλλά βλέπουμε ότι συνεχίζουν την ίδια πρακτική και αύριο έχουμε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με ένα θέμα μάλιστα που είναι καυτό και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις αυτών των συμμετεχών για αυτούς που αφορά δηλαδή το θέμα των λαϊκών αγορών. Και αναρωτιόμαστε πως αν οποιαδήποτε απόφαση δεν αρέσει σε κάποιους και προσφύγουν στην δικαιοσύνη, δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία πλέον που δεν θα έχουμε κανονισμό και θα συνεχιστεί αυτή η εκκρεμότητα. Και μπορεί κάποτε αυτοί οι άνθρωποι να δικαιωθούν και μάλιστα γιατί με βάση το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν μπορεί αυτή η Επιτροπή κύριε Μορφίδη, οι περισσότεροι δήμαρχοι που συνομίλησαν αναφέρθηκαν ότι στα χέρια τους δεν έχει έρθει αυτή η απόφαση. Μπορεί να ήρθε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά δεν έχουν παραλάβει οι ίδιοι στα χέρια τους. Εκεί ξέρετε είναι ένα πολύ μεγάλος προβληματισμός. Ισχύει μέχρι να το πάρουν στα χέρια τους. Έχει γίνει η αλλαγή και δεν το ξέρουν οι δήμαρχοι και θα βρεθούν προεκπλήξεων. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, θα έπρεπε τουλάχιστον να περιμένουν. Να μην βιάζονται, να μην κάνουν κινήσεις οι οποίες εδώ η απόφαση αυτή για τις λαϊκές αγορές, λέω ένα παράδειγμα, έτσι, πρέπει να πάθει μέχρι το Μάιο. Ποιος ο λόγος να πάει αύριο, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, από τη στιγμή που υπάρχει ο κίνδυνος ή οποιαδήποτε απόφαση να αναιρεθεί στα δικαστήρια. Ενώ υπάρχει λοιπόν και χρονικό διάστημα για την απόφαση αυτή και στη συζήτηση για το θέμα αυτό. Υπάρχει χρόνος. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να πάει αργότερα και βεβαίως θα μπορούσε να υπάρξει και μια τουλάχιστον ευαισθησία από την πλευρά των δημάρχων που σε κάποιους άλλους υπάρχουν, σε κάποιους άλλους δήμους τη βλέπουμε, να μην συνεδριάζουν αυτές οι επιτροπές από τη στιγμή που το ανώτατο όργανο της ελληνικής δικαιοσύνης έχει πάρει μια απόφαση και το ξέρουμε όλοι. Δεν είναι κάτι μυστικό ή δεν είναι ξαφνικά γίναμε τόσο γραφειοκράτες που περιμένουμε να μας έρθει στα χέρια μας η απόφαση. Άρα λοιπόν είναι και θέμα δημοκρατίας, είναι και θέμα και πώς αντιμετωπίζουμε τους θεσμούς τους ίδιους και τη δημοκρατία. Να πάμε και στη δεύτερη ερώτηση, κύριε Μορφίδη. Γενικότερα, έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές. Είχαμε και τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα πάμε στο τέλος της τετραετίας. Αυτό βέβαια, αν το αλλάξουμε λίγο τα δεδομένα, οι τελευταίες ημερομηνίες οι οποίες δίνονται είναι προς τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, το αργότερο. Άρα θα φτάσουμε εκεί ή θα προχωρήσουμε και πιο κάτω, πιστεύετε, ή θα έρθουν πιο προώρες εκλογές, βάζοντας θέματα τα οποία θα αναγκάσουν ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό να πάει πιο νωρίς εκλογές. Τα θέματα υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάθε μέρα έχουμε και ένα διαφορετικό σκάνδαλο το οποίο αφορά την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν θα έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να έχει γίνει η προσφυγή στις κάλπες και να δώσει τη λύση ο ελληνικός λαός. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια συμβουλική δήλωση ότι θα πάει στα βουνά και εκεί ψηλά θα αποφασίσει για το ποιο θα είναι το μέλλον σε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν όλοι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο αλλά να περιμένουμε την επιφύτηση που θα έρθει στο μέτσοβο στον κύριο Μητσοτάκη. Έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ ανά πάσα στιγμή έτσι, για τις εκλογές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είμαστε εδώ και καιρό έτοιμοι και κυρίως είναι έτοιμη η ελληνική κοινωνία να δώσει τις απαντήσεις που είναι απαραίτητες προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Θα υπάρξουν κάποιες επισκέψεις το επόμενο διάστημα, μετά φυσικά την πρωτοχρονιά, κύριε Μορφίδη, στην πόλη μας. Ναι, θα υπάρξουν. Δεν είναι ακόμα έτοιμο να τις ανακοινώσουμε, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν γιατί πάντα, όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει το ενδεχόμενο του εθνιδιάσμου για τις εκλογές. Μάλιστα. Κύριε Μορφίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά και αναμένουμε να περάσει λίγο το χρονικό διάστημα για να δούμε φυσικά και τι ακριβώς θα συμβεί με το κομμάτι που αφορά τις εκλογές.
Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάμε να παρακολουθήσουμε μια ιδιαίτερη βράβευση σε όλους, σε όλους αυτούς τους αθλητές που πραγματικά δείχνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτοί που είναι υγιείς, είναι και αυτοί που έχουν ιδιαίτερα ταλέντα, θα έλεγα. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο αθλητή, τον Κωνσταντίνο Διαλεκτόπουλο, πραγματικά δόθηκε ένα βραβείο τιμή Σένεκεν και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία του. Αυτή να μας κάνει περήφανο σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάμε να το δούμε. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Αλέξης Πολίτης βράβευσε σήμερα το πρωί στο γραφείο του τον πρωταθλητή του τένις με αμαξίδιο Κωνσταντίνο Διαλεκτόπουλο. Τα τελευταία 6 χρόνια είμαι πολύ ενεργά στο άθλημα. Με καθημερινές προπονήσεις και δίπλα μου έχω και τους προπονητές μου, με στηρίζουν πάρα πολύ. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να αναφερθούν, οι οποίοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Ευχαριστώ τα μέσα που είναι και αυτά δίπλα μου και σε κάθε μου προσπάθεια αναδεικνύουν τις κάθε μου αθλητικές δραστηριότητες. Το μέλημά μας είναι, το μέλημά μου σαν αθλητής μάλλον, είναι να βγουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες από το σπίτι και για μια βόλτα να βγαίνουν, να μην κάθονται σπίτι. Τα τελευταία χρόνια με τους προπονητές μου έχουμε καταστρώσει ένα πλάνο. Κάνω συχνές επισκέψεις στα σχολεία, είτε δημοτικά είτε λύκεια, σε όλο τον νομό της Καβάλας. Τα παιδιά ευαισθητοποιούνται πάρα πολύ, με κάνουν πάρα πολλές ερωτήσεις και το τελευταίο διάστημα το έχουμε γυρίσει στο βιωματικό. Το βιωματικό είναι, παίζουν όρθιοι απέναντί μου και μετά κάθονται σε αμαξίδιο. Και εκεί καταλαβαίνουν τη διαφορά του όρθιου με το καθιστός. Η ιδέα με τον Τίνο ξεκίνησε 6 χρόνια πριν. Μια ιδέα η οποία είχε ένα στόχο και μια πρωτότυπη προσέγγιση. Ο στόχος ήταν να φέρουμε τα παιδιά κοντά στην αναπηρία. Να απομυθοποιήσουμε την αναπηρία. Τα τελευταία χρόνια γίνονται οργανωμένα camp, πάλι με πρωτοβουλία του Συλλόγου και τη βοήθεια και του Πανεπιστημίου Τατεφά Κομωτινής και πολλών άλλων φορέων, είτε ομοσπονδίας είτε τοπικών συλλόγων, σε διαφορετικά σημεία στην Ελλάδα να γίνονται camp, στα οποία συμμετέχουν και όλοι οι αθλητές όλων των συλλόγων σε όλη την Ελλάδα, αλλά επίσης οι προπονητές του και όποιοι άλλοι προπονητές νιώθουν ότι έχουν την ευαισθησία να προσεγγίσουν το άθλημα της αντισφαίρησης και προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, ότι η προσπάθεια δεν έχει όριο. Οι στόχοι δεν έχουν όριο. Αυτό το οποίο θέλουμε να περάσουμε μέσα από τον αθλητισμό, το καταφέρουμε με τη βοήθεια του Ντίνου στο μέγιστο. Μια βράβευση ουσίας και μια βράβευση ψυχής η σημερινή, στον κύριο Διαλεκτόπουλο, ο οποίος, αν διαβάσει κανείς την ιστορία της ζωής του, πραγματικά και θα ενθουσιαστεί, αλλά και πιθανότατα θα εμπνευστεί. Είναι μια ιστορία που, αν μη τι άλλο, χαρακτηρίζεται από πάρα, πάρα πολλά εμπόδια, αλλά τα εμπόδια είναι για τους δυνατούς και ο κύριος Διαλεκτόπουλος αυτό έκανε. Δηλαδή, παρά το ατύχημα που είχε σε μικρή ηλικία, το οποίο του δημιούργησε προβλήματα κινητικά, αυτός ο άνθρωπος δεν το βάλε κάτω. Και αποφάσισε και εν τέλει το κατάφερε να μεσουρανίσει στον χώρο του αθλητισμού και δει στον χώρο του τένις με αμαξίδιο. Του εύχομαι τα καλύτερα, γιατί ξέρω ότι θα συνεχίσει δυναμικά να φέρει επιτυχίες στην Καβάλα αλλά και προσωπικές επιτυχίες ο ίδιος για τον εαυτό του και την οικογένειά του στο εγγύς μέλλον αλλά και στο απότερο μέλλον. Συγχαρητήρια λοιπόν για ακόμη μια φορά σε αυτή την όμορφη έτσι, παρουσίαση. Πραγματικά νιώθουμε περήφανοι όταν ένας συμπολίτης μας ανεβαίνει τόσο ψηλά και μας κάνει πραγματικά περήφανους. Τώρα, να αλλάξουμε λίγο θέμα. Ξέρετε, ρώσικη ρουλέτα έχει γίνει το θέμα που αφορά το ηλεκτρικό, που αφορά το ρεύμα, που αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και τελικά πού θα σταματήσει αυτή η μπήλια. Πάλι αυξήσεις έρχονται στο ηλεκτρικό ρεύμα σε μια χρονική περίοδο δύσκολη και στην έναρξη ουσιαστικά του χειμώνα. Αυξήσεις, δεν ξέρουμε πραγματικά πόσο θα αντέξει η τσέπη των πολιτών, πόσο θα αντέξει η τσέπη των ευάλωτων νοικοκυριών.
Και το ενεργειακό παραμένει πάντα ψηλά, εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από την έναρξη του πολέμου. Πάμε να το δούμε. Μεγάλες αυξήσεις από 18 έως 41% στους τιμοκαταλόγους ρεύματος ανακοίνωσαν για τον Ιανουάριο του 2023 οι πάροχοι. Οι πάροχοι διαμόρφωσαν εύρος τιμών από τα 0,35 ευρώ μέχρι και τα 0,50 ανά κιλοβατόρα, όταν το Δεκέμβριο κυμαίνονταν από τα 0,27 μέχρι τα 0,39. Τις επόμενες ημέρες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναμένεται να ανακοινώσει τις επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος του Ιανουαρίου, που από ό,τι φαίνεται θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Αυξημένες θα είναι και οι επιδοτήσεις που θα δώσει η κυβέρνηση. Διάβασα κι εγώ τις αυξήσεις που ανακοίνωσαν οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Αν δεν κάνω λάθος, αύριο ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κρέκας, θα ανακοινώσει τα νέα ποσά, τα οποία, αν θέλετε, αυτό μπορεί να είναι και είδηση, θα είναι και αυτά αυξημένα, ούτως ώστε να πηγαίνει αναλογικά με τις αυξήσεις που ανακοίνωσαν οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί εδώ και ένα χρόνο διαρκεί το κλίμα της ακρίβειας, της τεράστιας αύξησης της τιμής των προϊόντων, η οποία βρίσκεται μεταξύ 15 και 25% στα περισσότερα βασικά προϊόντα και ιδιαίτερα διατροφής, και φυσικά το ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Εμείς εδώ και ένα χρόνο έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, θεσμικές προτάσεις για σημαντικές αλλαγές που δεν είναι επιδοματικού χαρακτήρα. Παράλληλα, οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται πως συμφώνησαν στο πλαφόν των 180 ευρώ για την τιμή του φυσικού αερίου. We have received a clear mandate from our leaders to come up with a solution to the cap today. It is our duty to carry out this mission. We wouldn't be so insistent if we were not convinced that this is the best solution for European citizens. I hope that the message of determination, solidarity and unity will mark the start of a better year for all European citizens. Ενώ και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να λάβει την ανιούσα από αρχές Ιανουαρίου. Όλα τα καύσιμα ανεβαίνουν, όχι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο... Δυστυχώς αυτό που βιώνουμε φέτος δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία των καύσιμων, όσα χρόνια πάνω από 35 που είμαι εγώ πρατηρίουχος. Τέτοιο ανσανσέρ τιμών δεν έχουμε ξαναβιώσει τέτοια εποχή. Δεν υπάρχει καθόλου σταθερότητα, και εκεί που είναι 90 δολάρια το βαρέλι κατέβηκε στα 70 και ξαφνικά ξαναξεκίνησε την ανηφόρα. Είναι ο πόλεμος με την Ουκρανία, είναι η ενεργειακή κρίση, είναι όλο αυτό το σύμπλεγμα το οποίο ανά πάσα στιγμή είναι ένα μείγμα το οποίο δεν μπορείς να προβλέψεις τον τρόπο που θα κινηθούν οι τιμές των καυσίμων. Λοιπόν, αυτά για το ηλεκτρικό ρεύμα. Δυστυχώς, ο Ιανουάριος όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ο πιο δύσκολος μήνας του χειμώνα. Θα είναι εντελώς άδικο να υπάρχουν τόσο μεγάλες αυξήσεις, γνωρίζοντας όλοι πως θα πρέπει να κάψουμε ρεύμα για να μπορέσουμε να ζεσταθούμε. Λοιπόν, θα κλείσουμε με κάτι χαρούμενο, έτσι λίγο ευχάριστο, μπαίνοντας λίγο στο κλίμα των ημερών. Εκδηλώσεις πολλές στο Δημονέστου από την ημερομηνία έναρξης με συναυλίες. Σε τοπικό επίπεδο, μιας και βρέθηκα σήμερα στο Δήμο Νέστου, πολλοί ο κόσμος που βρέθηκε στο κέντρο της Χρυσούπολης και φυσικά ένα πάρκο το οποίο φιλοξενεί μέσα στην αγκαλιά του όλα τα παιδιά τα οποία κατεβαίνουν για να περάσουν λίγες όμορφες στιγμές μαζί με τους γονείς τους. Πάμε να το δούμε. Από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, η παραμυθούπολη του Δήμου Νέστου έχει ανοίξει τις πύλες της για να υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους. Καθημερινά έχει διαφορετικές δράσεις και εκδηλώσεις, ενώ για όλα αυτά μιλάει στο ένα τσάνελ ο Δήμαρχος Νέστου, κ. Σάββας Μιχαηλίδης. Ναι, είναι γεγονός ότι η παραμυθούπολη έχει πετύχει το στόχο να δώσει δηλαδή αισιοδοξία, να εκπέμψει, θα ήταν καλύτερα, αισιοδοξία, να δώσει τη δυνατότητα σε όλους, μικρούς και μεγάλους, να νιώσουν καλύτερα με το μήνυμα των Χριστουγέννων. Νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κάνει αρκετή δουλειά, η οποία ανταμείβεται με την παρουσία πολλών κατοίκων, αλλά παράλληλα και επισκεπτών που έρχονται, αφού οι εκδηλώσεις μας έχουν διάρκεια όλη την ημέρα, κυρίως απογευματινές ώρες όμως, όπου δραστηριοποιούνται και οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου με διάφορα δρόμενα, και κατόπιν έχουμε
στις 7 με 9 πάντοτε μια συναυλία σε μια πολύ ωραία σκηνή που θα έλεγα μπορούν να τις ζηλέψουν ακόμη και σκηνές που λειτουργούν μόνιμα ή δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργούν αυτά τα όμορφα εφέ με τα φωτιστικά κτλ. Από εκεί και πέρα βέβαια το τρενάκι που είναι δωρεάν για τα σχολεία που επισκέπτονται όπως και το καρουζέλ αλλά και άλλα δρόμενα νομίζω ότι καλύπτουν απόλυτα αυτό που ζητάει σήμερα και, και τα μικρά παιδιά και οι γονείς που θέλουν να περάσουν λίγο ξένιαστα. Ένα περιβάλλον όμορφο όπου προσφέρονται από επαγγελματίες όχι μόνο της πόλης μας και άλλους που ήρθαν στην περιοχή για το σκοπό αυτό για 30 περίπου μέρες, προσφέρονται διάφορα εδέσματα. Νομίζω ότι το κρασόμελο όπως λέγεται είναι το αναβαθμισμένο προϊόν της περιοχής αυτή τη στιγμή με μεγάλη ζήτηση και το ρακόμελο επίσης και βεβαίως νομίζω ότι δημιουργούμε μια πολύ καλή σχέση μεταξύ των ανθρώπων που τα Χριστούγεννα είναι και λίγο αναβαθμισμένα. Λοιπόν, αυτά. Όσοι βρεθείτε στο Δήμο Νέστου, να περάσετε από εκεί, από την Πλατεία Ελευθερίας. Είναι πολύ όμορφη και φυσικά θα δώσει μια άλλη πνοή στα παιδιά. Και όχι μόνο στο Δήμο Νέστου, και στο Δήμο Παγκαίου και στην πόλη της Καβάλας. Υπάρχουν παντού εκδηλώσεις και φυσικά αύριο στην Θάσο, στο καλοκαιρικό της Θάσου, η Δημοτική Χοροδία θα δώσει μια ιδιαίτερη παράσταση όπως και κάθε χρόνο. Εν ώψη των Χριστουγέννων στις 18:30 το απόγευμα. Λοιπόν, εγώ θα σας αποχαιρετήσω, να είστε όλοι καλά. Θα είμαστε μαζί την Παρασκευή το απόγευμα. Καλή συνέχεια σε όλους. Και φυσικά υγεία, να προσέχετε και να προσπαθήσετε να χαρείτε αυτές τις ημέρες με γεμάτο ή άδειο πορτοφόλι, δεν έχει σημασία. Το κρατάμε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.